Βάριο που αναφέρεται στη Θεοτόκο. Θαυμάσια είναι τα δαγματικά θεοτοκία της Οκτωήχου του Ιωάννου του Δαμασκηνού, που ψάλλονται μετά τα στιχηρά του Εσπερινού του Σαββάτου. Η θάλασσα, μετά την πάροδον του Ισραήλ, έμεινεν άβατος. Η άμεμπτος, μετά την κοίηση του Εμμανουήλ, έμεινεν άφθορος, ον και προών και φανής ως άνθρωπος Θεός ελέησον ημάς. Στην ταχύτερη ανάπτυξη της εκκλησιαστικής υμνογραφίας, αφήνοντας τις ανθρώπινες φωνές να υμνούν το Θεό. Βεβαίως, η θεωρητική βάση ήταν αρχαία ελληνική. Οι αρμονίες ονομάστηκαν ήχοι. Ο δόριος τρόπος έγινε ήχος πρώτος. Ο φρύγιος ήχος τρίτος. Μία όμως έγινε θεόπνευστα κατανυκτική, καθιερώθηκε ένα νέο είδος ύμνων προς το Θεό, το οποίο αναπτύχθηκε με τις κατά καιρούς επεμβάσεις των Βυζαντινών μελωδών,
φτάνοντας σε ύψιστα επίπεδα ψυχικής και διανοητικής ευφροσύνης. Ρωμανός ο Μελωδός. Γεννήθηκε στην έμεσο πόλη της Συρίας. Υπήρξε διάκονος της Εκκλησίας στη Πυρητό. Ως διάκονος ήρθε στην Κωνσταντινούπολη, στο μοναστήρι της Θεοτόκου. Εκεί έλαβε το χάρισμα να συντάσει κοντάκια. Ονομάστηκε Πίνδαρος των Βυζαντινών Ήμων. Έγραψε γύρω στα 1000 κοντάκια, διαμορφώνοντας μία τελειότητα που κανείς άλλος Βυζαντινός μελωδός δεν μπόρεσε να ξεπεράσει. Πολλά από τα έργα του είναι μελοποιήσεις ποιημάτων του Εφραίμ του Σύρου, τα οποία γνώριζε να μεταφράζει από τη Συριακή γλώσσα. Ο Ρωμανός πρώτος συνέθεσε και τους οίκους, πνευματική οικοδομή από ύμνους που περιέχει όλη γενικά την υπόθεση της εορτής. Ο οίκος διαβάζεται μετά το κοντάκι. Επίσης, ο Ρωμανός είναι ο ποιητής των προσωμείων στοιχειρών. Ακάθιστος ύμνος. Είναι το μόνο σωζόμενο κοντάκιο με την αρχαία του μορφή. Έργο του μεγάλου Ρωμανού του Μελωδού. Αναφέρεται στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Το έτος 826, ο Πατριάρχης Σέργιος συνέθεσε το αριστουργηματικό τη υπερμάχο, στρατηγό, για να ευχαριστήσει τη Θεοτόκο, που έσωσε την πόλη από τους βαρβάρους και τους αβάρους, απόντος του αυτοκράτορας Ηρακλείου. Τη υπερμάχο στρατηγό τα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Αλλοσέχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, την ακράζωση. Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
και η ευέλικτη πολιτικότητά τους κράτησαν την ανθυρότητα του μικρασιατικού ελληνισμού. Τα πολυπληθή ελληνικά σχολεία κράτησαν άσβεστη την εθνική και θρησκευτική συνείδηση. Το σφρίγος και η δυναμικότητα του ελληνισμού δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη και καλλιέργεια της πνευματικής και καλλιτεχνικής ζωής. 40 ευζωνάκια. Ορχήστρες, μπάντες, χοροδίες. 14 κομπανίες στα λαϊκά κέντρα. Έλληνες καλλιτέχνες της Ιωνίας και γενικότερα της Μικράς Ασίας, ύστερα από την καταστροφή του 22, έφεραν στη μητέρα Ελλάδα τους ιωνικούς και ολικούς μουσικούς τρόπους και δημιούργησαν το σύγχρονο ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Το σμυρνιώτικο, πολίτικο τραγούδι, όπως το ονόμασε ο Κωστής Παλαμάς, διαμορφώθηκε σε ένα γλυκό μουσικό είδος. Οι κάτοικοι των περιοχών της πόλης και της Σμύρνης ψυχαγωγούνται με δημοτικά, νησιώτικα, αλλά και αμανέδες. Μικρές λαϊκές ορχήστρες αναλάμβαναν τη διασκέδαση με ρυθμούς μπάλου, σιμιρτού, καλαματιανού, μαζί με τους ντόπιους ρυθμούς, τα τσιφτετέλια, τους ζεμπέκικους και χασάπικους. Στα Λάτσατα είναι ένα βουνό. Ah, 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 ah
ιστορικών και χρωματικών υπάρχει μεγάλη ποικιλία, δεδομένου ότι η Κωνσταντινούπολη με τις βυζαντινές και με τις μεταβυζαντινές μουσικές σχολές της έβγανα σε δυο να παρηγορηθώ. Ανθρώποι με αγκλίδες σε τα χέρι μου και πια στο χέρι μου. Στην καλύτερη ζωή Κυρκοστά και Λακοντά. Στην καλύτερη ζωή Κυρκοστά και Λακοντά. Τι κάνουν οι μπεκρίδες, έλα πέρασε, παίξε και γέλασε. Να μου να έχει το κρίμα μου. Πάπια του γυαλού μην αγαπάς αλλού. Και για ζωή φιλίδι, πάπια του γυαλού μην αγαπήσες παραθύρι. Μια σπηλιά, μια στο παραθύρι. Πότιζε βασιλικό, μαύραν τα μάτια π' αγαπώ. Πότιζε βασιλικό, μαύραν τα μάτια π' αγαπώ. Έτσι γύρεψα νεράκι. Thank you.
μικρή πουρνομαλιά. Ορκιστήκαμε να ζούμε. Σαν πουλάκια στα κλαδιά, γιο το πουλάκες μυρνιά. Ανοίξε τις δυο σαγκαλιές μέσα παρέμε. Έλα Γιούλα, 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 έλα παρέμε. Ανοίξε τις δυο.
Πόνης. Πρόκειται για ένα παραδοσιακό τραγούδι με προέλευση από την Κωνσταντινούπολη. Μάτια φρύδια
Σπάρτης να ευχαριστήσω τον κύριο Γιάννη Παγιώκο και το Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού, το πολιτιστικό όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς. Άριστα, δε. Και κάτι άλλο ξεχνάω. Του Ιδρύματος Πειραιώς. Θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς, την κυρία Φωτούλα Βελουδάκη, η οποία να της ευχηθούμε και ένα καλό, ένα καλό όλους εσάς και να σας καλέσουμε στις 9.10 με την Πανσέληνο. Είναι η μέρα Κυριακή, είναι 10 Αυγούστου και είναι η Πανσέληνος του Αυγούστου. Η γιαγιά μου και οι γιαγιάδες μας έλεγαν ότι είναι το δεύτερο μεγαλύτερο φεγγάρι μετά το Γενάρη. Θα έχουμε μια ωραία βραδιά αφιερωμένη στον μεγάλο Μάνο Χατζηδάκη, με φυσικά τον μεγάλο ερωτικό. Κοντά μας θα είναι η Μέτζο Σοπράνο Ελένη Δάβου, παλιά μας δασκάλα, και όλο το επιτελείο του Εθνικού Οδείου. Κυρία Μαρία Βέρνη. Όχι, εδώ μέσα στο δικό μας χώρο, και θα έχουμε εκτός από το πιάνο, το έργο αυτό το έχει γράψει ο Χατζηδάκης το 1972, θεωρεί ότι είναι το αγαπημένο του έργο μετά την Μελισάνθη, και το γράφει, έχει γίνει για ορχήστρα, διασκευή όμως, γιατί γράφει έργο νούμερο 38 για φωνή και πιάνο. Την ορχήστρα όμως εμείς θα την πλαισιώσουμε με τα κλασικά ακουστά αυτή τη φορά. Με βιβράφωνο και μεγαλόφωνο.